Προστατέψτε τις μέλισσες, φωνάζουν με αγωνία οι μελισσοκόμοι, αλλά και όσοι αντιλαμβάνονται την χρησιμότητά τους. Οι ανεξέλεγκτοι ψεκασμοί καταγγέλθηκαν στη Βουλή και μειώνουν δραστικά τους αριθμούς τους, με άμεσες συνέπειες στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Ο καλύτερο φίλο του ανθρώπου από το ζωικό βασίλειο ίσω τελικά να είναι η μέλισσα, καθώ η ύπαρξη και δραστηριότητά τη δίνει το μεγαλύτερο μέρο τη ανθρώπινη αλλά και ζωική τροφή. Αν η μέλισσα εξαφανιστεί από προσώπου γη, λένε οι ειδικοί, ο άνθρωπο θα πεινάσει. Στην Επιτροπή Γεωργία τη Βουλή, οι εκπρόσωποι των οργανωμένων συνόλων των μελισσοκόμων προειδοποίησαν ότι οι ανεξέλεκτοι ψεκασμοί στην Κύπρο μειώνουν δραστικά του αριθμού των μελισσών και ζήτησαν τη λήψη πρακτικών και προληπτικών μέτρων. 130.000 φυτά στην Κύπρο χρειάζονται την επικονίαση για την οποία οι μέλισσες είναι απαραίτητες. Περισσότερο είναι θέμα ενημέρωσης αλλά και δημιουργίας κουλτούρας στους γεωργούς, αλλά και σε όσους χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα στους κήπους τους, ανέφεραν οι μελισσοκόμοι αλλά και οι εκπρόσωποι των αρμόδιων κυβερνητικών τμήματων. Θα πρέπει ο καθένα να θεωρεί ευλογία την παρουσία τη μέλισσα στι φυτίες και του κήπου του και να την προσέχει σαν κόρη οφθαλμού. Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι το έργο που επιτελούν οι διάφοροι επικονιαστέ όπω είναι η μέλισσα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε βέβαιοι ότι την εποχή που έχουμε αυτοφορία και βγαίνουν έξω οι και οι άλλοι επικονιαστέ. Να προσέχουμε πάρα πολλά τα, φά τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν οι γεωργοί. Να έχουμε ενέχεια για το τι συμβαίνει και πώ επηρεάζουμε το περιβάλλον για κάθε χρήση φαρμάκου το οποίο χρησιμοποιούμε. Γιατί διαφορετικά θα έχουμε σοβαρά προβλήματα με τη μείωση τη παραγωγή και άλλα προβλήματα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν οι καλλιεργητέ. Υπάρχουν περιθώρια λήψη μέτρων, ανέφερε ο βουλευτή των Οικολόγων, τα οποία εφαρμόζονται σε άλλε χώρε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία οι άλλε χώρε κάνουν. Άλλοι έχουν ξενοδοχεία εντόμων που βάζουν. Άλλοι κατασκευάζουν μεγάλε κατασκευέ μέσα στα χωράφια του για να προσελκύσουν τα έντομα και να του δώσουν καταφύγιο. άλλοι αφήνουν πάνω στου τοίχου, βάζουν τούφλα με τρύπε για να δημιουργηθεί καταφύγιο. Παίρνονται μέτρα, δραστήρια, ενημερωτικά. Γίνονται πολλά πράγματα για ακριβώ για να προστατεύσουν την βιοποικιλότητα των εντόμων. Εμεί στην Κύπρο δυστυχώ δεν έχουμε κάνει τίποτα για αυτόν τον τομέα. Διεθνώ εκτιμάται ότι οι αριθμοί των μελισσών μειώθηκαν κατά 30%.